το κόμμα το ΚΚΕ ανεβαίνει συνεχώς. Αν πώς θέλετε να συγκρίνουμε με τις ευρωεκλογές, επειδή ακούω τέτοια. Μάλιστα, διπλασιασμό σχεδόν. 5,35 είχαμε. Mm-hmm. Με τι, με τις βουλευτικές, πάλι... 7,7. Ναι, ναι. Πάλι θα πάμε παραπάνω, μέσος όρος είναι 9 και. Νομίζω ο κύριος Μαύρος θα με το... Δεν το συζητώ. Το πάνω όριο του ΚΚΕ είναι 10,3%, έτσι, δηλαδή... Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και μπορεί... παραπάνω... Δεν αποκλείεται. Άμα πέσει η Β' Αθήνας μέσα, μπορεί και να είμαστε δεύτερο κόμμα. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει τη Β' Αθήνας, βέβαια. Άρα το ΚΚΕ ανεβαίνει και έχει σημασία κατά τη γνώμη μας ότι η προεκλογική αντιπαράθεση έγινε σε ένα εκφυλιστικό, για να μην πω, σε μια αντιπαράθεση ξεφτύλας. Ενώ συζητάμε για ευρωεκλογές, εμείς κάναμε τεράστιες προσπάθειες να βάλουμε τα θέματα. Ναι, γιατί η κάτω αφετηρία του Exit Poll ήταν το ποσοστό των που πήρατε στις εθνικές εκλογές στο Κομμουνιστικό Κόμμα, 7,6. Ναι, εντάξει, περιμένετε το πρόβλημα. Και είστε έως 10,9, όχι. Λέω, παρόλα αυτά, λέω, παρόλα αυτά, εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε τα προβλήματα. Και να αποδείξουμε ότι πίσω από την πολιτική που ακολουθείτε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ήδη ακολουθήθηκε και πριν, κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην οποία βέβαια αποφασίζουν και οι κυβερνήσεις. Φυσικά, στο κουφού την πόρτα, όσο θέλει βρόντα. Και μπήκαμε απέναντι τι. Δεν θα πω τη ξεφτύλα, θα πω τον εκφυλισμό, το ποιος έχει περισσότερα εκατομμύρια από τον άλλον και που τα βρήκε. Λέτε για τη συζήτηση του ποθενέ. Βέβαια, μα τις τελευταίες μέρες δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Έδιωξε κόσμο αυτό, λέτε. Και ποιο είναι το πιο προκλητικό. Ενώ ο κόσμος, και το ξέρουν όλοι, ζορίζεται, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άκουγε το χορό των εκατομμυρίων από δύο πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς κόσμο από την κάλπη αυτό. Ορίστε. Κόσμο από την κάλπη. Αυτό θα έλεγα, με προλάβατε. Βεβαίως. Γιατί μιλάνε για αποχή. Η αποχή είναι σύνθετο θέμα. Δεν καθορίζεται σήμερα. Όταν όλο τον καιρό, πώς να το πω, υποβαθμίζουν τη συμμετοχή του κόσμου στα σωματεία, στην πολιτική ζωή, στους πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Κλπ. Στη λογική ότι μην ανακατεύεσαι με αυτά. Φυσικά δημιουργείται μια αντίληψη. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι η αποχή εκφράζει πολιτική άποψη. Με ποια έννοια, ότι απογοητεύεται ο κόσμος, βλέπει τη ζωή του. Εδώ βλέπω, δεν είδα στο δικό σας κανάλι, αλλά έβλεπα σήμερα μια κατάσταση δηλαδή. Να υμνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι, να μην εμείς δεν θα ήμασταν όρθιοι. Τι δεν θα ήμασταν. Ήρθε η κρίση που λέγανε ότι έχουμε μαξιλάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ματσάκισε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, τι δείχνει ότι σταθερά αυτός ο πόλος, ο πόλος αντίθεσης στη σημερινή πολιτική, που είναι και γνήσιος και δεν είναι υποκριτικός, και που η σύγκρουση ήταν σε δύο κόσμους. Κύριε Παφίλη. Περιμένετε, να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μου. Όλοι τους... Όλοι μας μάλλον, εμείς δηλαδή ήμασταν, όλοι οι άλλοι είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το ότι καταγράφεται αυτό το ποσοστό, κατά τη γνώμη μας, είναι, λέτε, παρότι είναι δεν εκφράζει την πολιτική επιρροή του ΚΚΕ, είναι πολύ μεγαλύτερη, και αυτό φαίνεται, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, θέλω για να ρωτήσω. Την επόμενη μέρα τα προβλήματα θα είναι εδώ. Για σας, η αντιπολίτευση δεν γίνεται όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή και οι υπόλοιποι μέσα στη Βουλή. Στη Βουλή θα κάνεις αντιπολίτευση. Υποτίθεται. Γίνεται στο δρόμο. Εκεί που θα παλέψει κύριε ο κόσμος να ανατρέψει την πολιτική. Κύριε Παφίλη.